Αυτός τώρα πίστευε ότι τον απατάει η γυναίκα του, δεν ήταν η συμπεριφορά της, θα πούμε, καλή, και αποφάσισε να την παρακολουθήσει. Και μια μέρα που έφυγε αυτή το απόγευμα, παίρνει ένα ταξί αυτός και του λέει, για ποιον το αμάξι ακολούθησε. Ακολουθούσε λοιπόν αυτό το αμάξι και είδε πραγματικά ότι αυτή η γυναίκα του δούλευε σε ένα οίκο ανοχής. Σόπα ρε παιδί. Το δράμα. Λοιπόν, λέει του ταξιτζή, θέλεις, του λέει, να βγάλεις 100 ευρώ. Λέει, θέλω, πώς δεν θέλω. Λέει, πάρε τα 100 ευρώ, να πας εκείνη τη γυναίκα εδώ που κατέβηκε από τα μάξι και μπήκε μέσα εκεί, να πάει την εφέρεις μέσα στα μάξι. Πάει. Ο άλλος με τα χαράς, παίρνει το κατοστάρι που πάει, μπαίνει μέσα, μια στιγμή ανοίγει η πόρτα με μια γλωτσά και βγαίνει έξω αυτός και βαστούσε μια που αντιστεκόταν, έπαιζε μπουνιές, κλωτσές εκεί, τραβούσαν τα μαλλιά, το ένα τ' άλλο. Και την πηγαίνει σε όλη τη διαδρομή, δηλαδή είχε βρισχές, είχε κακό, και την ανοίγει την πόρτα στο ταξί, την πετά μέσα. Την εξαγγίζει τα όρθια, λέει, ρε εσύ, του λέει, δεν είναι τούτη να λέει η γυναίκα μου. Λέει, τούτη να λέει η δικιά μου, δεν πάω να φέρω τη δικιά σου.